Κυρίε και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα. Οι αρχέ εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση με διεθνή χαρακτήρα, τα μέλη τη οποία διέπραταν διαρρήξει και κλοπέ σε σπίτια σε όλη την Αττική. Ενώ η λία του αγγίζει τι 500.000 ευρώ. Τα μέλη αυτή τη πείρα είχαν μια ιδιαίτερη τεχνογνωσία και έτσι δεν άφηναν κανένα εμφανέ ίχνο παραβίαση. Ακόμα και μέσα σε ένα κουτί με γάντια μία χρήση είχαν κρυμμένα κλοπημαία οι 12 γεωργιανοί διαρρήκτε που συνελήφθησαν την Τετάρτη από τι αρχέ. Πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, επίχρυσα, αγαλματίδια, φωτογραφικέ μηχανέ, ηλεκτρονικέ συσκευέ, μουσικά όργανα, ακόμα και μία ραπτομηχανή βρέθηκαν στην κατοχή των κακοποιών που είναι υπεύθυνοι για τουλάχιστον 47 διαρρήξει στην Αττική από το καλοκαίρι του 2021. Η λία του ξεπερνούσε τι 434.000 ευρώ. Τα μέλη τη πύρα είχαν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε διαφορετικού τύπου κλειδαριών και δεν άφηναν κανένα εμφανέ ίχνο παραβίαση. Αφού εντόπιζαν τα σπίτια στόχου, χτυπούσαν όταν οι έννοικοι απουσίαζαν ενώ φρόντιζαν να βρίσκονται σε διαρκή τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία μιλούσαν με κωδικοποιημένε φράσει. Το σπίτι που παρακολουθούσαν συνήθιζαν να το αποκαλούν κοπέλα και όταν συναντούσαν ανθρώπινη παρουσία, ανέφεραν την κωδική λέξη ζωντανό. Σε περίπτωση που οι έννοικοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα, χρησιμοποιούσαν τη φράση Η κοπέλα είναι ζωντανή, ενώ αντίθετα η κοπέλα είναι νεκρή σήμαινε ότι το σπίτι είναι άδειο. Με αυτό το προσαρμοσμένο μπαστούνι, σπαθί συνήθιζε να κυκλοφορεί ο 72χρονο Κάκο, ο ηγέτη τη εγκληματική οργάνωση που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Πρόκειται για ένα από τα πιο παλιά μέλη τη ρωσογεωργιανή μαφία Βορβέ Ζακών, κλέφτε εντό νόμου. Το συγκεκριμένο μπαστούνι ήταν ένα από τα ακριβά δώρα που είχε δεχτεί ω ένδειξη σεβασμού από κατώτερα στην ιεραρχία μέλη τη διαβόητη μαφία. Ανάμεσα στα ευρήματα των αστυνομικών του τμήματο Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησία ήταν και έξι πιστόλια, τρία εκ των οποίων είχαν κλαπεί από σπίτια αστυνομικών και ιδιωτών. Το ένα από τα όπλα αποδείχτηκε ότι είχε κλαπεί το 2011, με τι αρχέ να προσπαθούν να διαπιστώσουν τον ακριβή χρόνο έναρξη τη παράνομη δράση τη πύρα.